Έχουμε μαζί μας την προπονήτρια της Αθλητικής Ένωσης Τρικάλων, κυρία Βάνα Κλωτσοτήρα Καΐκη, η οποία θα μας πει κάποια πράγματα τα οποία έχουν άμεση σχέση με το κολύμπι. Επειδή τα Ελληνόπουλα έχουν το προνόμιο να ζουν σε μια χώρα που βρέχεται από παντού, η εκμάθηση της κολύμβησης κρίνεται απαραίτητη. Επειδή όμως το κολύμπι το συνδυάζουμε ως συνήθως με τις καλοκαιρινές διακοπές μας, καλό θα ήταν να ξέρουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε με οπωσδήποτε ένα χαρτί από το γιατρό. Yep, που πάει ο φασάκουν, που πάει ας, που πάει ας, δεν είναι για μπάνιο, έχεις χαρτί γιατρού. Αν δεν έχεις χαρτί γιατρού δεν θα αφήνω να πας εγώ για να κάνεις μπάνιο. Χωρίς χαρτί δεν πας πουθενά, έχεις χαρτί δεν πας. Έχεις κόψιμο με το χαρτί. Τώρα που το καλοσκέφτουμε μιλάρα εκεί. Μια δεύτερη πόρτα. Ευχαριστώ, μην ευχαριστώ. Να έχουμε φάει 3 ώρες τουλάχιστον πριν από το κολύμπι μας. Τρώμε. Βάζεσαι τρώμε, ναι. Βλέπω, πεινάμε. Θα κάνω το χέρι αυτό. Γιατί κάνω τα χέρια μου, τι κάνεις έτσι λίγο, είπαμε και ο Πού πας. Πού πας, δεν ξέρω. Ξέρω τι δεν ξέρεις, μιλάνε. Τα έχω πάρει πολύ στο κρανίο μαζί. Ξέρω, όχι στα παιδιά, όχι πλαστικά. Κατάρρευσες και ακτές. Αντιλιά μας. Δεν ξέρεις ότι αν από τη στιγμή που έχεις φάει τόσο πολύ και έχεις κάνει αυτό το προκύλι, τα ράτσα, roof garden το έχεις κάνει, ότι δεν πρέπει να πας να μπεις μέσα να κάνεις μπάνιο στην πισίνα ή στη θάλασσα. Ναι, διότι θα πας κατευθείαν στον πάτο. Και αν πιει κάποιος περισσότερο νεράκι από ό,τι πρέπει, τότε προχωράμε στις παρακάτω ενέργειες. Μια χαρά εσύ. Κάτι ένα. Βιβά. Δύο, πάμε, όπου έλα, δώσ' το βίβα στην υγειά μας, να είμαστε καλά, καλά κολύμπια. Άντε, ψαροτουμπικά μου, μπράβο. Στην υγειά μας, άντε. Τι έμα, πνίγεσαι. Πώς αισθάνεσαι εσύ που πνίγεσαι. Πώς αισθάνομαι ρε πνίγομαι. Κράτα, Πασάκου. Πού να κρατήσω. Κάτω από την παρά. Μη σας νοιάζει. Μη συνοιάζει. Εγώ θα το σώσω, εγώ θα την πάρω επάνω. Επειδή ο φίλος σου ήπιε περισσότερο νερό από ό,τι έπρεπε, θα πρέπει να κάνουμε κάποιες ενέργειες. Ναι, σε ευχαριστούμε που μας έβγαλες. Από εδώ και πέρα αναλαμβάνω εγώ. Να σε καλά. Το θύμα τώρα πρέπει να έχει πιει νερό. Οπότε η πρώτη ενέργειά μας είναι να βγάλουμε το νερό που έχει μέσα στο στόμα του. Το γυρνάμε στο πλάι, ελέγχουμε το στόμα του, αν έχει καταπιεί κάτι. Παναγία μου! Άσε το καλύτερα. Η δεύτερη κίνησή μας είναι να δούμε την αναπνοή του. Αναπνέει. Τι έφαγες ρε σκουρδαλιά, έφαγες πάλι. Μια σκουρδαλιά και εμείς φάγαμε και δεν θα μας τη βγάλεις ψηλή. Αλλάξτε μενού, αλλάξτε. Και τρίτο και σημαντικότερο, ελέγχουμε την καρδιά του. Αν δεν έχει σεισμούς, που κάνουμε τότε εμείς 15 δυνατές μαλάκες σε αυτό το σημείο. Περιμένουμε 5 δευτερόλεπτα και τη συνέχεια του δίνουμε το φιλί της ζωής. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, η κολύμβηση εκτός από μια πάρα πολύ καλή μορφή άσκησης, σώζει ζωές.